Οι πολεμικές συαχές της Κομισιόν για πέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιθετικής Βιομηχανίας της σε λειτουργία πολεμικής οικονομίας σηματοδοτούν νέα φάση κλιμάκωσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολεμικών προετοιμασιών μαμούθ, προεξοφλώντας νέα βάσανα για τους λαούς. Οι αυξήσεις δισεκατομμυρίων για ταχύτερη παραγωγή περισσότερων πυρομαχικών και πυράβλων, το έξτρα ευρωνοσιακό σχέδιο για εξοπλισμούς πέραν από τα σχέδια κάθε κράτους μέλους, έρχονται χωρίς καν να υπολογίζονται και οι αντίστοιχες νατοϊκές προδιαγραφές που πάλι θα πληρώσουν οι λαοί. Πρόκειται για αντιλαϊκό σχεδιασμό που μαζί με το ρόλο που αναλαμβάνουν και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα εμπλέκεται η Ελλάδα ακόμα πιο βαθιά στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας με τα κράτη της κεντροδυτικής Ευρώπης να ξοδεύουν για στρατιωτικούς εξοπλισμούς πάνω από 350 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου και τα κόμματά της, γιατί εξαιτίας των υπογραφών Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αυτός πληρώνει ακριβά τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Μόνη διέξοδος να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ και την πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο.